Μιλαντίνοβιτς. Πώς είστε? Καλημέρα σας, μια χαρά. Να σας δώσω ένα πρωτότυπο τίτλο για το χθεσινό μάτς. Για πες. Έκανε του κεφαλιού του ο Μιλαντίνοβιτς. Και το ήθελε κιόλας, ε. Ναι. Ας σου πω την αλήθεια, Νικόλα. Την ώρα που παίρνει την μπάλα σε θέση αριστερού μπακ και τη δίνει στον Μπερνάρ και κάνει την κίνηση, λέω από αυτός μπαίνει αποφασιστικά σε αυτή τη φάση. Δηλαδή μπήκε δυνατά, έκανε το κόψιμο. Βέβαια το έχει αυτό. Ναι, το έχει. Μην κοιτάτε τώρα που χθες η εκτέλεση είναι σπάνια. Τι το έχει. Πριν τρεις μέρες στην Τούμπα το ίδιο έκανε. Ναι. Απλώς εκεί η μπάλα έρθε χαμηλά, πλάσαρε και το έβγαλε ο Κοτάρσκι. Ναι. Και εκεί ρώαστα και γίνει. Γενικά είναι ένας αριστερός μπακ, ο οποίος έχει φουλ ανεπτυγμένες τις επιθετικές του αρετές και έχει και πάρα πολύ καλά τελειώματα. Πέρσι, ας πούμε, στην Πολωνία τελείωσε τη σεζόν με 7 γκολ. Okay, ανασταλτικά υστερεί και σε κάποια παιχνίδια αυτό φαίνεται πολύ περισσότερο όταν ο αντίπαλος έχει πολύ καλές μεταβάσεις, αλλά επιθετικά νομίζω είναι πάρα πολύ καλός. Και όταν στο 95, έχοντας προηγουμένως παίξει σε όλα τα παιχνίδια φουλ καταπονημένος και κουρασμένος, αποφασίζει να κάνει αυτή την ενέργεια να παίξει αυτό το 1-2 με τον Μπαρνάρ, να πατήσει την περιοχή και να σκοράρει, νομίζω με συγχωρείτε, είναι πάρα πολύ σημαντική η ενέργειά του. Σφράγγισε ακόμα μια πρόκριση. Εσύ ακόμα φάρηκε τη ακόμα. Όχι, καλά ήμουνα, δεν ξέρω το πόσο έχω ξυπνήσει έτσι. Δύο εβδομάδες είμαι καλά. Γιατί άμα συνεχιστεί για πολύ, θα πιστεύω ότι πρέπει να πάρει πρωτάθλημα για να σου περάσει φάρηκε τη. Έχω άλλα προβλήματα πιο σημαντικά ψυχικά από τη στέρηση πρωταθλημάτων που θα ηρεμήσουν. Τι μήπως σκεφτόσουν ότι γιατί δεν έγινα και εγώ αριστερό μπακ βλέποντας τον Αθανασίου του Ατρομητού. Νίκος Αθανασίου και αυτός έτσι. Δεν κακός. Καλός είναι. Μια χαρά είναι. Ναι. Στο πρώτο παιχνίδι στη λεωφόρο ήθελα να τη φωνάξω, αδερφέ, μας εκθέτεις, αλλά δεν γίνεται. Τι κάνεις. Και υπάρχει και ένας άλλος Αθανασίου με τον οποίο ούτε και με αυτόν έχω κάποια σχέση, που παίζει τερματοφύλακα στον Παζιάννη. Καλά, δεν είναι και σπάνιο όνομα. Ναι, εντάξει, αυτό που τα λέμε. Αυτός είχε κάνει βέβαια ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Είχε πηδήξει κανένα δύο γκολ νομίζω. Αν θυμάμαι καλά, το παλικαράκι αυτό στην περσινή. Τίμησε το επίθετο. Δεν τίμησε τη φανέλα. Αλλά χτες ο αριστερός μπακ του Ατρομήτου έκανε καλό μάτς. Ναι. Μπορεί να ήταν και ο μοναδικός που προσπαθούσε κάτι να δημιουργήσει. Και για να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο για το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω, βασικά, αν σκεφτούμε και τα δύο παιχνίδια, θα ήταν ποδοσφαιρικά άδικο αν αυτό το ζευγάρι πήγαινε στην παράταση του δεύτερου παιχνιδιού και στα πέναλτι. Δηλαδή, θα ήταν πραγματικά μια ποδοσφαιρική αυτοκτονία αν ο Παναθηναϊκός έχανε αυτή την πρόκριση. Γιατί και στο πρώτο παιχνίδι στη Λόφο ήταν πάρα πολύ καλός, okay, και πλήρωσε δύο κακές αμυντικές του στιγμές, αλλά δημιουργικά έχει φτιάξει πάρα πολλές φάσεις και στο χθεσινό παιχνίδι ήταν απόλυτα κυρίαρχος και στα 100 λεπτά. Δηλαδή μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που επέλεξε ο Ατρόμητος να διαχειριστεί το υπέρ του αποτέλεσμα από το πρώτο παιχνίδι. Ναι. Θα περίμενα αλήθεια, σε κάποια διαστήματα του παιχνιδιού να παίξει με μεγαλύτερο θάρρος, να προσπαθήσει να δημιουργήσει πράγματα, αλλά ακόμα και μετά το πρώτο γκολ του Ρούμπεν Πέρεθ, ο Ατρόμητος συνέχισε στο ίδιο μοτίβο. Ναι. Okay. Εδώ να πούμε ότι ο Τερίμ χθες μου φάνηκε ο πιο, τι ρήμα να χρησιμοποιήσω, προσαρμοσμένος στην πραγματικότητα του Παναθηναϊκού Τερίμ. Δηλαδή το rotation ήταν rotation πολύ έξυπνο, κόπωσης κτλ. Δεν μπήκε στη λογική με 11 παίζουμε. Ναι. Όσοι αντέξουν, όσοι δεν αντέξουν, στο επόμενο πάλι με 11 θα παίξουν. Ναι. Ήταν ο πιο προσεκτικός μέσα στο γήπεδο Παναθηναϊκός για να μην δεχτεί τις μεταβάσεις. Από την άμυνα στην επίθεση του Ατρομήτου σε σχέση με το πρώτο μάτς, πολύ. Αλήθεια είναι. Κάηκα στο χυλό, θα φτιάξω και το γιαούρτι απόψε. Σε αυτό, να το πούμε για να είμαστε δίκαιοι, βοήθησε πολύ ο Πέρεθ. Σωστά. Έτσι. Ναι. Και ματοφράψεις κανονικός. Ναι. Γενικά ήταν πολύ πολύ κοντά στα μέτρα. Μαθαίνει και την ομάδα ρε σήμερα. Σωστά. Μαθαίνει σωστά. Ακόμα την ομάδα δηλαδή. Νομίζω ότι η χθεσινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο Περιστέρι ήταν η καλύτερη. Ναι. Επί των ημερών το Φατιχτέρι. Εμένα μου άρεσε πολύ και ο Παναθηναϊκός στο τηλεφόρο με τον Ατρόμητο. Ναι, παιδί μου, αλλά εκεί είχε ένα σοβαρό πρόβλημα με τις μεταβάσεις. Εχθές ήταν καλός και επιθετικά και ανασταλτικά και δεν επέτρεψε στον αντίπαλο ούτε μία ευκαιρία σε ολόκληρο το παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στον πρώτο ημίχρονο νομίζω ο Παναθηναϊκός δεν ήταν τόσο καλός στην παραγωγή των φάσεων, δηλαδή μόνο από στατικές απείλησε δύο φορές με τον Ρούμπεν και μία με τον Ακαϊντίν και σε σετ παιχνίδι δεν μπορούσε με τίποτα να διασπάσει την πολύ καλά οργανωμένη άμυνα του Ατρομήτου.
Okay, παίζει και το άγχος κάποιο ρόλο σε αυτό το κομμάτι, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός ήταν πραγματικά εξαιρετικός και νομίζω ότι δίνουμε και ένα πόντο παραπάνω στη χθεσινή διαχείριση του προπονητή, ότι κατάφερε να παρουσιάσει μια ομάδα πνευματικά έτοιμη, έτσι, και παράλληλα να κάνει και ένα πολύ σημαντικό rotation για το παιχνίδι της Κυριακής. Βεβαίως. Την είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός αυτή τη διαχείριση και την έκανε χθες ο Τούρκος προπονητής και φυσικά θα δει τις ευεργετικές συνέπειες μέσα στο επόμενο διάστημα, στις επόμενες ημέρες, καθώς εν όψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα έχει περισσότερες λύσεις στα χέρια του, θα έχει πιο ξεκούραστους ποδοσφαιριστές και ο Αράο δεν έπαιξε, ούτε ο Αϊτόρ έπαιξε στο χθεσινό παιχνίδι και κάποια παιδιά που πήγαν από τον πάγκο έπαιξαν πάρα πολύ λίγο και ο Μαντσίνη έμεινε εκτός αποστολής και αυτός και την παράταση απέφυγε. Και την παράταση απέφυγε, πολύ σημαντικό, ναι. Και ο Παλάσιος επέστρεψε χθες μετά από περίπου 40 ημέρες από το τελευταίο του παιχνίδι και έδειξε σε καλή κατάσταση και από ό,τι μαθαίνω και ο Σπόραρ είναι πιθανό να βρίσκεται στην αποστολή για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Α, ναι. Και το μοναδικό ερωτικό Χουάνκαρ αναμένεται να είναι μέσα. Και το μοναδικό ερωτηματικό έχει να κάνει με τον Φώτη Ιωαννίδη, να δούμε τις επόμενες ημέρες αν θα προλάβει αυτό το μάτσι ή όχι. Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός έκανε τη δουλειά, την έκανε με πιστικό τρόπο. Να μιλήσουμε και για το τελείωμα του Γερεμέγεφ, οκ, εντάξει, εμφανώς ο Σάιτ. Αλλά τελείωμα μεγάλου παίκτου. Φίλε, ήταν. Δεν κρύβεται την μπάλα. Δεν κρύβεται την μπάλα. Ήταν κύριοι, εχθές ας πούμε μέχρι εκείνο το σημείο, κύριοι που τα έχετε χάσει μέχρι τώρα. Ναι, έτσι. Έτσι όπως γίνεται. Αυτό ήταν. Πώς τους κάνουν. Μπράβο. Αλλά έχει κάνει και ένα ρότο ακουνάκι στο τεράστιο του Τσέριν. Ήταν πολύ πιο μέσα στο παιχνίδι σε σχέση. Αυτό ήθελα να σου πω. Με τον παιχνίδι. Ρε παιδί μου, στα πρώτα του παιχνίδια τον είχαμε δει ότι είναι καλός μες στην περιοχή, αλλά δεν είχε πολύ συμμετοχή στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Χθες είδαμε και τον Γερεμέγεφ, όταν έβγαινε την περιοχή, πάντα δημιουργούνταν μια προϋπόθεση στον Παναθηναϊκό. Ήταν καλός αυτό το παιχνίδι. Όχι, δηλαδή στο παιχνίδι με πλάτη, ας πούμε. Ήταν καλός. Να. Και γενικά, όταν βρίσκεται έξω από την περιοχή και έχει λίγο χώρο για να δράσει, θα προσπαθήσει να την βάλει κάθετα μέσα στην περιοχή την μπάλα. Ναι. Δεν είναι μόνο ξέρεις να τη σπάσει πίσω ή παράλληλα ή απλά να διατηρήσει την κατοχή και να βοηθήσει να ανέβουν και οι υπόλοιπες γραμμές. Ψάχνει και την τελική πάσα. Ναι, ρε. Συγγνώμη, στο Τζέριν ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν τελείως Πάρτοβαλτ. Ναι, στο Τζέριν ήταν Πάρτοβαλτ. Ναι, κανονικά. Και πολύ κακό τελείωμα. Πολύ καλό. Πολύ κακό. Πολύ. Πήγε νομίζω να την περάσει κάτω από τα πόδια. Γιατί εντάξει, ναι, αλλά έχει πιάσει όλη την αιστεία, παιδί μου, και δεν έχει και πολύ χαλάρο τελείωμα. Και δεν εκτελεί και με τη μία. Δηλαδή, πολύ κακό τελείωμα είναι και τον Μπακασέτα στο δεύτερο ημίχρονο που το έστειλε πολύ ψηλά. Δύο έχει κάνει διά. Στην κομπίνα. Ναι. Α, που βγήκε στο κόρνερ στο πέναλτι. Ναι, ναι. Και το άλλο. Σε open play. Σωστά λες. Δύο. Δύο είναι. Αλλά αυτά είναι. Του Μλαντένοβιτ, ναι. Σωστά. Αλλά αυτά είναι στην κίνηση, χωρίς κοντρόλ και με όχι καλή ισορροπία κορμί. Δηλαδή προσπάθησε να γυρίσει το κορμί του την ώρα που εκτελούσε για να έρθει μέτωπο προς την αιστεία. Γιατί ήταν σε πλάγια. Ναι, ναι. Εκεί, οκ, okay, το καταλαβαίνω ότι. Το κορμί του όμως, αυτές τις φάσεις. Δηλαδή τις έχει. Σωστά. Θέλω να πω, δεν είναι ο κανόνας ότι τις στέλνει έξω από το γήπεδο. Όχι, όχι, όχι. Ο κανόνας είναι. Μα μέσα. Δεν είδες πως τα βάζε με τον εαυτό του. Γιατί θεωρούσε για τον εαυτό του ότι από εκεί εγώ πρέπει να το βάλω. Τελείωσε. Όποιος βαθμός δυσκολίας και να υπάρχει. Αλλά τέλος πάντων εκεί το καταλαβαίνεις. Στο Τζέριν που έχεις όλο το χρόνο, την μπάλα στρωμένη, μπορείς να πλασάρεις δεξιά, αριστερά, ψηλά, χαμηλά. Τα έχεις τα σκεφτείς. Τώρα τη στείλεις απάνω στον τροματοφύλακα είναι κακό τελείωμα. Βάλτο ρε παιδί. Εγώ δεν λέω μόνο το βάλει τώρα, παιδί μου, α σου κάνει μια μεγάλη επέμβαση στον Ολυμπιακό. Ναι. Α πάει δοκάρι. Στην γωνία, ναι. Ναι, ναι. Α πάει δοκάρι και μέσα. Όχι πάνω. Ναι, αλλά πάνω του είναι. Μεγάλο μάτσο Ρούμπεν, χθες. Που έτσι όπως ξεκινάει, εντάξει, ρε παιδιά, την μπάλα έτσι. Ξεκινάει το παιχνίδι και από κόλλημα του Ρούμπεν έχει κάνει δύο φάουλ, έχει χάσει δύο μπάλες πάνω. Και δύο στημένα ο Ατρόμητος. Στα πρώτα 1,5 λεπτό και λέω πάλι τα ίδια. Είμαι εδώ παρούτι. Και μετά εξελίσσεται το 90 λεπτό και είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Πραγματικά. Εντάξει, το βοήθησε πολύ και τον κολ. Εντάξει, και πριν τον κολ. Ναι. Αλλά τον κολ τον. Εγώ λέω τον βοήθησε πολύ ο Ατρόμητος το Ρούμπεν. Διότι επειδή δεν ανέβαζε παίκτη ο Ατρόμητος, δεν είχε παίκτη κοντά του, ένιωσε άνετα. Βρήκε ρυθμό, πήρε την μπάλα, γύριζε, έκανε τις πάσες που έπρεπε. Δεν ένιωθε αυτή την πίεση, αυτό το στρες να φύγει μπάλα γρήγορα, μην κάνω κανένα λάθος. Γυρνώντας το χρόνο πολλά χρόνια πίσω, θα πω ήταν ο άρχοντας του γηπέδου. Ναι. Εχθές. Πάρα πολύ καλός. Και ο Μπερνάρ στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε την απόδοσή του. Βεβαίως, βεβαίως. Έκανε δουλίτσα από αριστερά. Από αριστερά έκανε δουλίτσα πολύ. Πάρα πολύ καλός. Και ο Μπερνάρ καλό παιχνίδι. Και οι δύο στόπερ φάνηκε να έχουν καλύτερο βαθμό επικοινωνίας και συνεργασίας σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Και ο Ακαϊτίν και ο. Έκανε ένα επικίνδυνο Ακαϊτίν. Του κόβει την μπάλα εκεί.
Του κόλλησε. Τρίπλα πήγε να κάνει ρε, τι τρίπλα έκανε. Όχι, πήγε να κάνει τρίπλα και του κόλλησε. Μπάλα στο χορτάρι, αυτό θέλω να πω. Έφυγε μπροστά ο Ακαϊδί να λέμε το ίδιο και μπάλα έμεινε πίσω. Όχι, δεν έφυγε, όχι αυτό. Όχι. Είναι έξω από την περιοχή και του έρχεται η μπάλα και τον πλησιάζει ο Βαλένσια νομίζω. Και αντί να δει να σβουρδουνήσει, πάει και κάνει κλειστή τρίπλα να τον περάσει. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ευτυχώς έχω καλό καρδιολόγο. Οι πρώτες εντυπώσεις μου από τον Τούρκο δεν είναι καλές. Ναι. Αντιθέτως είναι όλο και καλύτερες για τον. Για τον Βαζιλιάδε. Ναι, ναι. Όλο και καλύτερες. Ο Ούγκο είναι... έχει και ωραίο στυλάκι αυτός. Ναι, ναι. Κοίταξε να δεις. Όταν θα προσαρμοστεί πιο... κιόλας. Ναι. Όταν... Πιο Παλάτος, πιο Μάγνουσον. Ναι. Πιο σύγχρονος. Okay. Και με την μπάλα θα μπορεί να είναι πάρα πολύ καλός. Έχει αυτό είναι σημαντικό ρε παιδί μου. Στη μεταβιβάση του. Ο άλλος είναι πιο στόπερ, παιδί μου. Ήρθατε εδώ, θα φάτε 3-4 κλωτσιές. Θα διώξω την μπάλα στον αέρα, θα είμαι και όταν πρέπει. Εγώ δεν έχω κακή άποψη για τον Τούρκο. Έχω καλή άποψη από τα πρώτα παιχνίδια, αλλά και αυτό είναι εξαίρεση. Ναι, ναι. Πώς το βλέπεις σιγά. Ναι, ναι, ίσως να είναι και το στυλ που λες. Ναι, ίσως να είναι και το στυλ. Όχι, ναι. Εγώ που βλέπω πολύ άρθρα, κατάλαβες, και βλέπω Γκάμπριελ και Σαλιμπά, δεν μπορώ τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Είναι λίγο Γιάννης Καλιτζάκης, ας πούμε. Ναι, ναι, αυτό. Αυτό. Είναι λίγο. Δεν παλιά σκοπή ήταν, παιδί μου. Στόπερ. Ναι, ναι. Το ακούω, ειδικά για το ελληνικό πρωτάθλημα το ακούω. Προσπαθώ να καταλάβω ακόμα και τώρα που μιλάμε, ένα λεπτό πριν με κλείσετε, δεν σε κλείσουμε, πώς γίνεται αυτή τη φάση ούτε ο Ευαγγέλου ούτε ο Ζαμπαλάς να κρίνουν την επέναλτη. Πραγματικά, απορώ. Μπορεί να μην ήθελα να στεναχωρήσει τον Λουτσέσκου. Του Γερεμέγεφ. Ναι, το τράβημα του Τσακμάκη στο Γερεμέγεφ. Ναι, ναι. Τον πετάει κάτω, δεν του κάνει λαβή. Τον πετάει κάτω. Και δεν είναι αυτά που μέσα στην περιοχή αλληλοσπρόχνονται. Ναι. Ξεκινάει ο Γερεμέγεφ να κάνει το sprint να πάει προς την μπάλα. Και ο άλλος τον πιάνει από την κάνει κίνηση μπάσκετ, μπάσκετ, μπάσκετ κανονικά ο Γερεμέγεφ. Για να φύγει από τα μαρκαρίσματα και να βρεθεί αμαρκάριστος. Φάουλ λοιπόν και βολές. Δεν γίνεται να μην το δίνεις αυτό το πέναλτι. Και μετά μάλιστα από ό,τι μαθαίνω να λες ότι δεν ήταν πέναλτι, να επιμένουν κιόλας να δεις το λάθος. Βέβαια, όταν το τελευταίο διήμερο-τρίμερο δημιουργείται ένα κλίμα ότι ο Παναθηναϊκός ευνοήθηκε στην Τούμπα. Ναι, με αυτό σου λέω. Που γελάνε και τα σκυλιά πραγματικά. Δηλαδή, αν δεν είναι πέναλτι, αλλά αν δεν είναι πέναλτι το πάτημα του Τάισον στον Μπακασέτα, τι μπορεί, τι συνιστά πέναλτι σε αυτή τη ζωή, ας πούμε, σε αυτό το άθλημα. Αλλά, okay, πες τα στο Βάιο, πέναλτι... γιατί χθες το Ινκουκού το κάναμε αβαβά. Από πίσω το αυτό. Τι από πίσω. Βάλαμε 4 γκολ και έξω. Ναι, αλλά αυτό το... Αυτά θυμίζουν άλλες ομάδες. Αυτό το πέναλτι ήταν αμέσως μετά το 3-1. Δώσ' το να γίνει 3-2, ναι, μέσα σε 2 λεπτά, ναι, να δούμε τι θα γίνει. Θα γινόταν 4-2, θα πληρώνονταν και over 5,5. Εντάξει, τώρα, άσε μας. Η Φίλη δεν ήθελε να το κάνει το πέναλτι, οπότε δεν ήταν πέναλτι. Ναι. Πάντως, θα κάνει κάτι ο Παναθηναϊκός με τη χθεσινή διαιτησία. Τι να κάνει δηλαδή. Δεν ξέρω, θα διαμαρτυρηθεί, θα ζητήσει εξαίρεση Ευαγγέλιο. Πολλά μπορεί να κάνει. Λεχτές ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Πολλά μπορεί να κάνει. Ναι, όχι λέω, στο παρασκήνιο λέω. Μα κυρίως θα έχει με το VAR και εγώ είμαι μαζί του. Ναι. Ναι. Δηλαδή το πρόβλημα για μένα σε αυτή τη φάση είναι ο... Ο Ζαμπαλάς. Ναι, ο Βάρ. Είναι λίγο και πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να είναι ένας μήνας. Έχει άρει την εμπιστοσύνη του σε αυτή τη... Πώς να το πω τώρα για να είμαι και ευγενικός. Σε αυτή την περίεργη κατάσταση που υπάρχει στην ΚΕΔ με έναν αρχιδιαιτητή ο οποίος είναι φαντομάς. Ναι, αλλά αυτή την εμπιστοσύνη την έχουν άρει όλοι. Όχι. Όχι, ο ΠΑΟΚ προχθές ανακοίνωσε... Είπε θα την άρουμε. Ναι, κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα. Ναι, κίτρινη δεν βγαίνεις, παίζεις. Παίζεις. Πάντως για να το κλείσουμε, γενικά βλέπω μια κινητικότητα, όχι παρασκηνιακά σε καμία περίπτωση, okay. Έτσι, αλλά γενικά βλέπω μια κινητικότητα και ίσως μέσα στην ημέρα να έχουμε έτσι, κάποια εξέλιξη την οποία θα συζητάμε. Εντάξει. Αυτά. Ωραία. Εντάξει, κύριε. Ευχαριστούμε κύριε πολύ. Καλά. Καλημέρα.